Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το γυάλινο σπίτι ή αλλιώς ενσόφιον. Τι είναι το γυάλινο σπίτι? Ποιος ο μύθος που επικρατεί γύρω από αυτό το μυστηριώδες κτίσμα? Γιατί κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των διαφόρων ερευνητών του περίεργου και του ανεξήγητου? Σε τι αποσκοπούσε η περίεργη αρχιτεκτονική του? Ποιος το έκτισε και πώς το εμπνεύστηκε? Ποιος ο λόγος ύπαρξής του? Γιατί χτίστηκε τόσο μακριά από την πόλη, σε ένα τόσο ερημικό σημείο και πάνω σε έναν λόφο? Το γυάλινο σπίτι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 90 στην περιοχή Ακρογιάλη, έξω από την πόλη της Καλαμάτας, από τον Έλληνα του Καναδά Χάρη Βακάλ ή κατά κόσμον Χαράλαμπο Βακαλόπουλο. Σε πολύ προχωρημένη ηλικία επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη γενέτειρά του και αποφασίζει να δημιουργήσει μια σχολή εκπαίδευσης. Ήταν μια εσωτερική σχολή μετάδοσης των διδασκαλιών της Πρεαιώνιας Σοφίας μέσω τεσσάρων κυρίως πρακτικών γνώσεων: αυρογνωσία, ομαδικός διαλογισμός, δημιουργική αυτοπραγμάτωση, εθελοντισμική υπηρεσία. Το γυάλινο σπίτι είχε 3 αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, είχε εκλεκτή εσωτερική φιλοσοφική και μεταφυσική αγγλοελληνική βιβλιοθήκη, καθώς και ένα κτίριο ξενώνων που μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 25 άτομα. Στο συγκεκριμένο κτίριο λειτουργούσε επίσης και το Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο, το οποίο ήταν ένα κέντρο ανωτέρας μάθησης και πολιτισμικών εκδηλώσεων για κοινό καλό όλων των υπάρξεων. Υπεύθυνος και εμψυχωτής του συγκεκριμένου κέντρου ήταν και πάλι ο Χάρης Βακάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο ήταν αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο της Καλαμάτας ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού και κοινοφελούς χαρακτήρα. Είχε σκοπό την προσφορά υπηρεσιών με διάφορες λειτουργίες όπως το ενσόφιον της ανθρωπότητας, δηλαδή κέντρο μετάδοσης διεθνούς επιμορφωτικής παιδείας, η Νέας Ανθρωπότητας Βιβλιοθήκη, αγγλοελληνική βιβλιοθήκη εσωτερικής φιλοσοφίας για έρευνα, διαφώτιση και αυτοβοηθητικές τεχνικές. Ο Ναός της Ανθρωπότητας. Χώρος για την πρακτική του δημιουργικού διαλογισμού. Συνεδριακό κέντρο. Ενοικιαζόμενο για την τέλεση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων συνδιασκέψεων. Το Διαμονητήριο, που περιείχε καταλήμματα διαμονής για το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους. Αίθουσες διδασκαλίας. 2 αίθουσες διδασκαλίας σεμιναρίων. Το Στέγαστρο. Μια μεγάλη υπαίθρια ταράτσα, σαν τόπος θεϊοποτίου, συναισθηματορίου και συνομιλικών συναντήσεων. Και τέλος, το Κατασκηνοτήριο, ο υπαίθριος χώρος κατασκηνώσεων για εκπαιδευόμενους, φυσιολάτρεις, τουρίστες, ησυχαστές και παραθεριστικές διακοπές. Τι είναι όμως αυτό που εντυπωσιάζει όσους επισκέπτονται το γυάλινο σπίτι? Πολλά έχουν ακουστεί για αυτό το περίεργο κτίριο. Αλήθειες, ψέματα, ποιος ξέρει. Κάποιοι επιμένουν ότι πρόκειται για ένα στοιχειωμένο κτίριο. Βάσει αυτής της θεωρίας, αρκετοί φοβούνται να πλησιάσουν. Άλλοι πάλι, λάτρες του παραφυσικού και της θεωρίας του ghost hunting, το επισκέπτονται προσδοκώντας την καταγραφή φαινομένων ή ακόμα και την οποιαδήποτε επαφή με τον κόσμο του παραφυσικού. Κάποιοι άλλοι μιλούν για χώρο συγκέντρωσης ύποπτων ατόμων που διενεργούσαν ή διενεργούν ακόμα περίεργες ή επικίνδυνες τελετές. Αρκετοί αναφέρουν ότι είναι ένας χώρος συγκέντρωσης σατανιστών ή άλλων αιρέσεων, οι οποίοι επιδίδονται σε άσεμνες ή επικίνδυνες πράξεις. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το γυάλινο σπίτι έχει αφαιθεί στο έλεος της φθοράς του χρόνου και τη μανία των ανθρώπων, με αποτέλεσμα σχεδόν τίποτα παρά μόνο το κυκλικό του σχήμα να θυμίζει κάτι από το παρελθόν του. Τα γυάλινα τζάμια του πλέον δεν υπάρχουν, όπως και πολλά άλλα, διότι λαιλατήθηκε πάρα πολλές φορές από αγνώστους. Πλέον σπασμένα γυαλιά, γκράφιτι στους τοίχους και κατεστραμμένα έπιπλα είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το γυάλινο σπίτι. Ο χώρος ακριβώς κάτω από το κτίριο είναι γεμάτος με σκισμένα παράξενα στο περιεχόμενό τους ξενόγλωσσα βιβλία και εφημερίδες εκείνης της εποχής. Κάποιοι προσπάθησαν να προστατέψουν ένα μέρος του, τοποθετώντας σιδερένιες ράβδους σε κάποια από τα δωμάτια του, κλείνοντας έτσι τις εισόδους. Μάτιος κόπος. Οι εικόνες καταστροφής και εγκατάλειψης πια μαρτυρούν πολλά. Αν και λαιλατημένο πια, στέκεται εκεί επιβλητικό πάνω από το μεσσηνιακό κόλπο.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 3 χρόνια, οι κύριοι Πάνος Κουντάνης και Γιώργος Γεωργίου, τοπικοί κινηματογραφιστές, αποφάσισαν με την κάμερά τους να αποθανατήσουν τα απομεινάρια του γυάλινου σπιτιού, εικόνες που βλέπουμε και εμείς στο βίντεό μας. Με αφορμή την καταγραφή αυτή, σπουδαστές του τμήματος κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα μικρό ντοκιμαντέρ για το γυάλινο σπίτι, στα πλαίσια ενός διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι φάνους του παράξενου αλλά και του γυάλινου σπιτιού να αυξηθούν και να δώσουν μεγαλύτερη διάσταση στο ερώτημα τι ήταν τελικά στην πραγματικότητα το ενισόφιο. Ήταν χώρος εκπαίδευσης? Ήταν χώρος διασκέδασης? Ή μήπως ήταν τελικά κάτι πιο μυστήριο και σκοτεινό? Το μεγαλύτερο ερώτημα τελικά ίσως είναι γιατί ένα τέτοιο κτίριο εγκαταλείφθηκε τόσο γρήγορα και ξαφνικά. Πολλά από τα ερωτήματα ίσως δεν απαντηθούν ποτέ. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί μέχρι το γυάλινο σπίτι. Όσοι θέλετε και είστε λάτρες του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει μία φορά την εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και αφήστε ένα σχόλιο κάτω για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Τέλος, θα κλείσω με τη φράση που συνήθιζε να αναφέρει στα γραπτά του ο Χάρη Χωμάρο Βακάλ ή αλλιώς Χαράλαμπος Βακαλόπουλος. Με υγεία, φως και καλή θέληση. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!